Ζήνα, καθώς είναι φίλοι, πολλά χρόνια πριν. Για να ακούσουμε. Μοναδική βραδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Σας λέω ότι εμείς ευχαριστούμε. Και του χρόνου να τα κάνετε θεσμό. Δηλαδή, να αφαιρέσετε την πίτα, να είναι πιο σύντομη και τα βραβεία να κάνετε ειδική επιτροπή και να δώσετε σε ανθρώπους από όλους τους χώρους. Ναι, αυτό σκέπτομαι να κάνω. Έτσι. Γιατί πολλοί διερωτώνται αν αυτό είναι συνδικαλισμός. Είναι και αυτό συνδικαλισμός. Να κάνεις ένα άνοιγμα στην κοινωνία είναι συνδικαλισμός. Από εκεί ξεκινάει. Μα η αστυνομία και είναι κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό, και μάλιστα σημαντικό. Και γι' αυτό, Ζήνα μου, εγώ σε ευχαριστώ συνέχεια που με καλείς και στην εκπομπή σου. Γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς οι αστυνομικοί δεν είμαστε απόμακροι. Ποιος είναι ο βασικός μισθός ενός αστυνομικού, μια και το συζητάμε. Γιατί το είπαμε χτες γι' αυτό. Ο αστυνομικός έχει υποστεί μειώσεις τα τελευταία 6 χρόνια της τάξης του 45%. Δηλαδή, μιλάμε για 400 και 500 ευρώ μειώσεις. Και μάλιστα έχουμε και μια απόφαση. Και μου λέει η Μαρίκα η Μαυρομάτη, που ο σύζυγός της είναι αστυνομικός, ότι πληρώνει και από την τσέπη του το αλεξίσφαιρο. Ναι, οι αστυνομικοί πληρώνουν όχι μόνο το αλεξίσφαιρο, πολλά πληρώνουν από την τσέπη τους. Και εγώ είδατε ότι έδωσα και ένα έπαινο στον εφοπλιστή, τον κύριο Μαρτίνο, γιατί μπαίνει συνεχώς στη διαδικασία και βοηθά την αστυνομία. Μα οι δύο λίρες του φλουριού ήταν δικές του προσφορά. Δεν παρουσιάστηκαν ακόμα, δεν ξέρω. Καθώς και το ημερολόγιο. Ναι, και το ημερολόγιο. Εγώ το βρήκα το φλουριό. Λοιπόν, κάπου εδώ να βάλουμε μια τελεία σε αυτό σήμερα, καθώς είπαμε πάρα πολλά και θα συνεχίσουμε. Ο Δημήτρης Οστρουμπάκος